Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη Μία. Και στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών, κυρίες και κύριοι, μπαίνουν οι μεταλλάξεις του κορονοϊού, με τον Υπουργό Υγείας να συγκαλεί σήμερα έκτακτη σύσκεψη για τον συντονισμό και την ενίσχυση του πανελλαδικού δικτύου που παρακολουθεί τις μεταλλάξεις. Εν τω μεταξύ, σήμερα η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων συζητά το τι θα γίνει με τα γυμνάσια και τα λύκεια. Και φαίνεται πως είμαστε κοντά στο να δοθεί πράσινο φως για επαναλειτουργία τους την 1η Φεβρουαρίου. Πάμε να συνδεθούμε με τη Σοφία Φασουλάκη, τη Μαρία Ψαρά, την Αδαμαντία Λιόλιου και τη Δέσποινα Βλεπάκη. Και ξεκινάμε με σένα, Αδαμαντία. Είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης το άνοιγμα των γυμνασίων και των λυκείων και πιθανόν σήμερα να έχουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις. Η 1η Φεβρουαρίου, Ελίνα, όλα δείχνουν ότι κλειδώνει να είναι η ημερομηνία της επαναλειτουργίας των γυμνασίων και των λυκείων. Σε λίγη ώρα πληροφορούμαστε ότι ολοκληρώνεται και η τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής των Ειδικών, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, και μάλιστα η εισήγησή τους προκρίνεται να είναι η ημερομηνία αυτή η 1η Φεβρουαρίου, και η ίδια η ημερομηνία αποτελεί και την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας. Αναμένουμε λοιπόν τις επόμενες ανακοινώσεις, τις επόμενες ώρες, τις επίσημες ανακοινώσεις, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε όμως ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι η επαναλειτουργία των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς μπορεί η τηλεκπαίδευση να λειτουργεί και τα μαθήματα να γίνονται εξ αποστάσεως. Ωστόσο, όπως έχει επισημάνει η Υπουργός Παιδείας σε κάθε τόνο, ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την φυσική τάξη και την διαζώσης εκπαιδευτική λειτουργία. Φυσικά, η επιστροφή των μαθητών των γυμνασίων και των λυκείων θα γίνει με αυξημένα μέτρα προστασίας. Υποχρεωτική θα είναι και πάλι η χρήση της μάσκας μέσα στις σχολικές αίθουσες και μάλιστα η χρήση των διαφορετικών εισόδων και των εξόδων στα σχολεία και ο φυσικός αερισμός. Πρόκειται βέβαια για μεγάλα παιδιά, όπως πληροφορούμαστε, και οπότε πιστεύουν όλοι ότι θα δώσουν και τη δέουσα προσοχή. Σε κάθε περίπτωση όμως, Λίνα, θα πρέπει να πούμε πως μακραίνει συνεχώς και η λίστα των δημοτικών και των νηπιαγωγείων που παραμένουν κλειστά λόγω κρουσμάτων κορονοϊού. Αυτή τη στιγμή έχουμε 21 κλειστά σχολεία λόγω κρουσμάτων και τμήματα σε 77 σχολεία. Και φυσικά να επισημάνουμε τέλος ότι εφόσον ανοίξουν τα γυμνάσια και τα λύκεια, θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει και να λειτουργήσει και να υποβάλλονται σε τεστ οι μαθητές των γυμνασίων, των λυκείων, συγγνώμη, οι μαθητές άνω των 16 ετών, να υποβάλλουν την έτσι τους και να υποβάλλονται σε τεστ. Λοιπόν, αναμένουμε αν θα δοθεί το πράσινο φως. Πιθανώς σήμερα να έχουμε τις ανακοινώσεις για τα γυμνάσια και τα λύκεια. Τώρα, τι θα βαρύνει, κυρίες και κύριοι, την απόφαση των ειδικών για άνοιγμα των σχολείων, αλλά και λεπτομέρειες για την πλατφόρμα με τα ραντεβού των εμβολιασμών, θα παρακολουθήσουμε στο ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη. Με το βλέμμα στραμμένο στα επιδημιολογικά δεδομένα, οι ειδικοί του Υπουργείου Υγείας συσκέπτονται μέσω τηλεδιάσκεψης για το κρίσιμο ζήτημα του ανοίγματος των σχολείων, με τους ειδικούς να προσανατολίζονται να δώσουν το πράσινο φως, άλλους επιστήμονες όμως να εμφανίζονται ιδιαίτερως διστακτικοί. Δεν νοούνται σχολεία ανοιχτά σε τέτοιο επίπεδο επιδημίας, το χειμώνα, με συνωστισμό, μέσα στις τάξεις, χωρίς έλεγχο τουλάχιστον εβδομαδιαίο. Ο μεγάλος φόβος, ο δικός μου τουλάχιστον, είναι για το τρίτο κύμα. Πάντως, σε περίπτωση που τα σχολεία ανοίξουν, αυτό δεν αναμένεται να γίνει από την επόμενη εβδομάδα. Θα επιτραπούν δραστηριότητες. Δραστηριότητες που έχουν μικρή επιβάρηση παίρνουν σειρά πρώτες. Δραστηριότητες που έχουν μεγαλύτερη επιβάρηση τις βλέπουμε πιο επιφυλακτικά. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών. Το πρώτο ζήτημα που βάζουμε εμείς είναι η αραίωση των τμήματων. Σας λέω, θα σας ρωτήσω ένα πράγμα, δηλαδή, το οποίο, αν το βρίσκετε εσείς λογικό. Σε ένα κατάστημα 25 τετραγωνικών μπορεί να μπει ένας πελάτης. Σε έναν νηπιαγωγείο 35 τετραγωνικών επί της ουσίας, μπορεί να μπουν 25 νηπιαγωγείο μαζί με την νηπιαγωγό τους. Με τα μέχρι στιγμής δείγματα από το λιανικό εμπόριο να είναι καλά, η κυβέρνηση προσανατολίζεται να ανοίξουν και άλλες δραστηριότητες. Σήμερα θα προτείνουμε τα πρακτορία του ΟΠΑΠ, που είναι περίπου 3.500 πρακτορία, ναι, με 13.000 εργαζόμενους και τους λαχιοπόλες. Με την άρση μετακίνησης από νομό σε νομό να τοποθετείται αργότερα, με το άνοιγμα και των χιονοδρομικών κέντρων. Την ίδια ώρα η επιχείρηση Ελευθερία βρίσκεται σε εξέλιξη, με 123.077 δόσεις εμβολίων να έχουν ήδη χορηγηθεί. Σήμερα στις 6 ανοίγει η πλατφόρμα για ραντεβού στα άτομα ηλικίας 80 έως 84 ετών και 5 μέρες μετά ξεκινά ο εμβολιασμός τους. Θα προχωρήσουμε στο άνοιγμα του ραντεβού για την επόμενη ηλικιακή ομάδα σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών
που είναι για τις ηλικίες 80 έως 84 ετών. Τα νησιά χωρίζονται σε 4 κατηγορίες και η επιχείρηση εμβολιασμού είναι μια εθνική προσπάθεια στην οποία συμβάλλουν οι ενόπλες δυνάμεις, η πολιτική προστασία αλλά ακόμη και το λιμενικό. Πάντως, εν ώψη εμβολιασμού, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ανησυχία για τις επιπτώσεις των μεταλλάξεων στη μάχη κατά του κορονοϊού. Πάμε να συναντήσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη που έχει το ρεπορτάζ. Συναγερμός έχει σημάνει, Λίνα, και εδώ στις υγειονομικές αρχές της χώρας μας μετά τον εντοπισμό των 26 μεταλλαγμένων κρουσμάτων με το στέλεχος της Μεγάλης Βρετανίας. Μάλιστα, τα δύο είναι αυτά που προβληματίζουν ιδιαίτερα, που όπως είχε αποκαλύψει το Open, εντοπίστηκαν στην κοινότητα. Ένα στην Αττική και ένα στην Κρήτη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, σήμερα στη 1:30 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια και όλους τους αρμόδιους φορείς. Τι αναμένεται να συζητηθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αναμένεται η επιδημιολογική επιτήρηση όσον αφορά την αλληλούχηση του γονιδιώματος να επεκταθεί και να γίνεται στο 5 με 10% των θετικών κρουσμάτων που εντοπίζεται στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής 1.500 δείγματα έχουν εξεταστεί. Είναι μια επίπονη διαδικασία που πραγματοποιείται από το Ίδρυμα Ιατρολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Μπορεί να πάρει από 3 μέχρι και 4 μέρες μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Ενώ πρέπει να σου πω ότι είναι πιθανόν μέχρι και σήμερα αργότερα το απόγευμα να έχουμε αποτελέσματα και για άλλα δείγματα που αυτή την ώρα είναι στο εργαστήριο και εξετάζονται. Μάλιστα, τα 10 από αυτά είναι εντός εισαγωγικών ύποπτα προς μετάλλαξη. Πώς θα γίνει η διαδικασία και θα επεκταθούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι. Σήμερα εξετάζονται, όπως μαθαίνουμε, 96 δείγματα σε γκρουπ. Από τις επόμενες μέρες αναμένεται να γίνεται αυτό με 384 δείγματα. Θα είναι στατιστικό από όλες τις περιοχές για να έχουμε σωστή επιδημιολογική επιτήρηση της χώρας. Όπως μαθαίνουμε, μετά από παρέμβαση του Πρωθυπουργού γίνονται αυτές οι προσπάθειες. Τώρα, οι ειδικοί ανησυχούν για τη μετάλλαξη, με δεδομένο μάλιστα ότι το 20% των κρουσμάτων στην Πορτογαλία είναι από αυτόν τον μεταλλαγμένο. Οι μεταλλάξεις κάνουν θράψη στα άλλα κράτη. Η Πορτογαλία είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μας λες. Τα 20% των κρουσμάτων είναι μεταλλαγμένα, Δέσποινα. Είναι κεδαμένη η διασπορά αυτού του μεταλλαγμένου στελέχους του κορονοϊού. Οι δικοί μας όμως οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί με ποια έννοια. Όταν έφτασαν τα πρώτα μεταλλαγμένα κρούσματα από τα 24 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου, ήμασταν σε lockdown. Εκτιμούν λοιπόν και ελπίζουν ότι δεν θα υπάρχει εκτεταμένη διασπορά. Αυτό θα το δούμε υπάρχουν μετά. Υπάρχουν βέβαια και τα δύο όρφανα και εξετάζονται και άλλα δείγματα, όπως λέει το δικό σου ρεπορτάζ. Και είναι πρώτων πυλών, κυρίες και κύριοι, επέκταση μέτρων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξαιτίας τόσο των νέων μεταλλάξεων του κορονοϊού, όπως ακούσατε, όσο και της απόφασης της Pfizer να μειώσει έως και 50% τις παραδόσεις εμβολίων σε ορισμένες χώρες. Εν τω μεταξύ, οι νεκροί σε όλη την Ευρώπη πληθαίνουν και οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι τρομακτικές. Αυτή είναι η εικόνα από νεκροταφείο στο Παλέρμο. Περισσότερα από 600 φέρετρα θυμάτων της πανδημίας, στιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο. Περιμένουν τη σειρά τους για να ταφούν. Mi sono immedesimato in quelle famiglie che in questo momento hanno a deposito i propri congiunti, i propri cari. E vi devo dire che è una situazione veramente catastrofica. Με τους νεκρούς από κορονοϊό στην Ευρώπη να ξεπερνούν κατά πολύ τις 600.000, η Pfizer μειώνει την προμήθεια των εμβολίων έως και 50% σε ορισμένες χώρες αυτή την εβδομάδα. Η δυσφορία για τις απροσδόκητες περικοπές προμηθειών αυξάνεται. Non abbiamo peraltro alternativa, siamo col fiato sospeso nell'ottica proprio di riuscire a governare al meglio quella che può essere la gestione della seconda dose. Dass klar war, dass man am Anfang nicht so viel Impfstoff hat wie nach ein paar Monaten. Ich verstehe die Ungeduld. Es gibt überhaupt keinen Grund, insbesondere auf BioNTech, in irgendeiner Weise Kritik zu üben. Ο αυστριακός καγκελάριος Κούρτς ψάχνει νέες εναλλακτικές και ζητά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων άμεση έγκριση του εμβολίου της AstraZeneca. Braucht hier eine rasche und unbürokratische Entscheidung. Seit 12. Jänner liegen der EMA alle Daten von AstraZeneca vor. Και η Μεγάλη Βρετανία παραδίδεται στην πανδημία. Το σύστημα υγείας της χώρας καταραίει. Δύο λεωφορεία στο Λονδίνο έχουν μετατραπεί σε ασθενοφόρα με εξοπλισμό και ικανά να μεταφέρουν έως και 4 ασθενείς. Γιατροί ζητούν από τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας και να μην πιστεύουν τις θεωρίες συνωμοσίας. It is a war zone in there. We're dealing with a war. It's the second time round and I don't know if it's to come again. Στη Γαλλία, ο Υπουργός Υγείας προειδοποιεί ότι αν ο αριθμός ημερήσεων κρουσμάτων δεν μειωθεί, η χώρα σύντομα θα δει νέο αυστηρό εθνικό lockdown. Στην Ολλανδία, ο Μαρκ Ρούτε αποφασίζει νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
deskundigen die ons adviseren in het outbreak management team zeggen: het is zo ernstig, deze verschrikkelijke maatregel van de avondklok moet je in aanvulling op de bestaande lockdown maatregelen nemen. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Άντονι Φάουτσι κάνει σε ζωντανή μετάδοση τη δεύτερη δόση του εμβολίου της Moderna, την ώρα που η χώρα μετράει 4.229 νεκρούς σε μία μόλι ημέρα. And so I consider it an honor to be part of this process. So thank you very much. And now... Την ίδια ώρα, κλινική δοκιμή στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνει ότι ο συνδυασμός δύο μονοκλωνικών αντισωμάτων μειώνει σημαντικά το υλικό φορτίο σε ασθενείς με μέτρια ή ήπια συμπτώματα του κορονοϊού. Επιστροφή στη Δέσποινα Βλεπάκη με μία είδηση της τελευταίας στιγμής για τα γυμνάσια και τα λύκεια στις κόκκινες περιοχές, Δέσποινα. Η τηλεδιάσκεψη των ειδικών του Υπουργείου Υγείας είναι σε εξέλιξη, όπως μας είπε και λίγο πριν η Αδαμαντία Λιόλιου. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, είναι όπως τα είπαμε στην αρχή του δελτίου μας, προσανατολίζονται λοιπόν να δώσουν πράσινο φως στο άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων από την 1η Φεβρουαρίου. Όμως, οι ειδικοί εισηγούνται τα λύκεια στις κόκκινες περιοχές να παραμείνουν κλειστά, ακριβώς για να μην υπάρχει κινητικότητα. Αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και πάλι, Δέσποινα. Τώρα, με την Ευρώπη στο κόκκινο, κυρίες και κύριοι, και με τις παραδόσεις των εμβολίων να μην γίνονται, όπως είδατε και στο ρεπορτάζ, με ικανοποιητικό ρυθμό, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συστήνουν στους πολίτες να γίνονται μόνο τα απαραίτητα ταξίδια. Και φαίνεται, Μαρία Ψαρά, καλό μεσημέρι, πως επίκυνται σοβαροί περιορισμοί στις μετακινήσεις. Λίνα, εσωτερικά σύνορα ανοιχτά, αλλά περιορισμό των μη απαραίτητων ταξιδιών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να περιοριστεί και ο ιός και οι μεταλλάξεις του, αποφάσισαν χθες 27 ηγέτες στην τηλεδιάσκεψη της Συνόδου Κορυφής. Οι ηγέτες επιθυμούν την επιτάχυνση των εμβολιασμών και κάλεσαν τις εταιρείες, απαντώντας και σε αυτή την ανησυχία που υπάρχει σε σχέση με τις καθυστερήσεις των εταιρείων, να σεβαστούν τις θεσμεύσεις τους. Οι 27 συμφώνησαν, Λίνα, να προσθεθεί ακόμα μία κατηγορία στον επιδημιολογικό χάρτη της Ευρώπης, με βαθύ κόκκινο δηλαδή, οι περιοχές οι οποίες είναι πολύ επιβαρημένες επιδημιολογικά και από τις οποίες όποιος ταξιδεύει αναγκαστικά, θα χρειάζεται να έχει αρνητικά τεστ και πολλές μέρες καραντίνας. Θέλω να σου πω σε σχέση με το λεγόμενο πιστοποιητικό ανοσία, στην πρόταση δηλαδή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος Μισελ είπε ότι συζητήθηκε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ωστόσο αποκλειστικά για ιατρικούς λόγους. Η πρόταση συνάντησε, Ελίνα, τη στενάρη αντίσταση της Γαλλίας, όπως λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, αλλά και της Γερμανίας, αφού η καγκελάριος Μέρκελ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε αυτό τώρα, είναι πρόημο, διότι δεν μπορούμε να εκχωρήσουμε σε πολίτες δύο προνόμια. Το προνόμιο του εμβολιασμού και το προνόμιο της ελεύθερης μετακίνησης. Να σου πω τέλος, Ελίνα, ότι ευχάριστα νέα μετέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν στους ηγέτες. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να εγκριθεί το εμβόλιο της Οξφόρδης, της εταιρείας δηλαδή AstraZeneca, ενώ στα μέσα Φεβρουαρίου αναμένεται να καταθέσει το φακελό της η Johnson & Johnson, με προοπτική να πάρει άδεια στις αρχές Μαρτίου. Λίνα. Μάλιστα. Τώρα, το πιστοποιητικό ανοσίας, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική κυβέρνηση και φαίνεται, Σοφία Φασουλάκη, καλό μεσημέρι, ότι εμείς από μόνοι μας θα προχωρήσουμε σε διμερείς συμφωνίες. Είναι μια πρόταση, Λίνα, την οποία στηρίζει πολύ η ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό εξάλλου την έθεσε και ως θέμα στην Σύνοδο Κορυφής. Θυμάσαι και την επιστολή που είχε στείλει προημερών ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόεδρο της Κομισιόν. Δεν πέρασε, όπως ακούσαμε και από την Μαρία Ψαρά. Συμφωνήθηκε μόνο να υπάρχει αυτό το πιστοποιητικό μόνο για ιατρικούς λόγους. Ωστόσο, χθες ο κύριος Θεραντήλης, στην ενημέρωση που έκανε στους πολιτικούς συντάκτες, στους κυβερνητικούς συντάκτες, είπε ότι αυτό το πιστοποιητικό θα το βρούμε μπροστά μας. Δεν αποκλείεται λοιπόν η Ελλάδα εν ώψη καλοκαιριού και τουρισμού βεβαίως, από τον οποίο προσδοκούμε πολλά, Λίνα, να προχωρήσει διμερώς για αυτό το πιστοποιητικό με άλλες χώρες. Μένει να το δούμε. Θα πρέπει να σου πω ακόμη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την πρότασή του, το αίτημά του για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων στις εταιρείες, προκειμένου να έρχονται τα εμβόλια όταν το λένε τα χρονοδιαγράμματα και αυτά να τηρούνται, έτσι ώστε η χώρα μας να ξέρει και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πότε και πόσα εμβόλια θα κάνει. Και τρίτον, ζήτησε και την επίσπευση της αδειοδότησης εκείνων των εμβολίων που βρίσκονται στην τελική φάση, στην τελευταία φάση της έγκρισής τους. Να σου πω κλείνοντας ότι η κυβέρνηση σήμερα
απέσπασε και την κριτική, τη σφοδρή κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από την Ελληνική Λύση για το θέμα του πιστοποιητικού. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με ανακοίνωσή του, είπε πριν από λίγο: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απέρριψε την καταφανώς προβληματική από πλευράς θεμελιωδών δικαιωμάτων πρότασή του και το μόνο που μένει είναι ένα ακόμη πιστοποιητικό επιπολαιότητας και πολιτικής ανικανότητας. Ας θα μείνουμε στο θέμα των εμβολίων που διανέμονται με αργούς ρυθμούς στην Ευρώπη, κυρίες και κύριοι. Πάντως, την ίδια ώρα η Ουγγαρία είναι η πρώτη χώρα που υπογράφει με τη Ρωσία συμβόλαιο εισαγωγής μεγάλων ποσοτήτων του εμβολίου Sputnik V. Ο Θανάσης Αυγερινός έχει τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Προχωρά ταχύτατα η συνεργασία Ουγγαρίας και Ρωσίας για την εισαγωγή του πρώτου ρωσικού εμβολίου του Sputnik V για χρήση αρχικώς σε 1 εκατομμύριο Ούγγρους πολίτες. Το Ρωσικό Ίδρυμα Αμέσων Επενδύσεων υπέγραψε συμφωνητικό με την Ουγγρική πλευρά. Επικύρωσαν το γεγονός με κάθε επισημότητα στη συνάντησή του στη Μόσχα ο Ρώσος Υπουργός Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο και ο Υπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς Εμπορίου της Ουγγαρίας Πίτερ Σιγιάρτο, ο οποίος μάλιστα συναντήθηκε και με το Ρώσο ομολογό του Σεργέη Λαυρόφ. Το είπε και το έκανε η Βουδαπέστη ότι θα σπάσει πρώτη το φράγμα που κάποιοι έμοιαζε να υψώνουν στο πλαίσιο ενός ακήρυχτου ψυχρού πολέμου εμβολίων. Τα πρώτα δείγματα του πιο πετυχημένου και διαφημισμένου μέχρι στιγμής ρωσικού εμβολίου του Sputnik V άρχισαν να δοκιμάζονται σε ουγγρικό, δηλαδή σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Νοέμβριο. Χθες πήραν άδεια κυκλοφορίας επίγοντος χαρακτήρα και σήμερα έγινε υπογραφή. Αυτή τη νέα δυναμική που φαίνεται πως δημιουργείται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας στη συνεργασία και στον τομέα των εμβολίων επιβεβαίωσε και η τηλεφωνική συνομιλία που μόλις πριν λίγο είχε ο πρόεδρος Πούτιν με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Σαρλ Μισελ. Χθες μάλιστα και η καγκελάριος Μέρκελ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμπαραγωγής του ρωσικού εμβολίου στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον υπάρξει τελικά μια γενική ισχύως έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Να σας ευχαριστήσω όλους πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από το θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο νέος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κέρδισε πέρα από τις εκλογές και το τηλεοπτικό κοινό, καθώς σχεδόν 2 εκατομμύρια περισσότεροι τηλεθεατές παρακολούθησαν την τελετή ορκομοσίας του σε σχέση με εκείνη του Τραμπ πριν από 4 χρόνια. Την ίδια ώρα η Νάνση Πελόζη φαίνεται πως έχει αναλάβει προσωπικά να τελειώσει την υπόθεση της δίκης του Τραμπ για τα όσα έγιναν στο Καπιτόλιο πριν από 2 εβδομάδες. Ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς να χάνει χρόνο, υπογράφει μια σειρά διαταγμάτων που διαγράφουν από την πρώτη του μέρα στο Οβάλ Γραφείο τις πολιτικές που έφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού. Πρώτη προτεραιότητα η πανδημία, που έχει κοστίσει πολύ ακριβά σε ανθρώπινες ζωές. We're in a national emergency, and it's time we treat it like one. Together, the national plan as the United States of America. Ο Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε και με τον κορυφαίο λοιμοξιολόγο της χώρας, Άντονι Φάουτσι, ο οποίος βρέθηκε πάμπολες φορές στο στόχαστρο Τραμπ για τον τρόπο που υπερασπίζεται την επιστήμη και την αλήθεια. The idea that you can get up here and talk about what you know, what the evidence, what the science is, and know that's it. Let the science speak. It is somewhat of a liberating feeling. Μπορεί η πανδημία να βρίσκεται στο προσκήνιο, με τη χώρα να θρυνεί για περισσότερες από 400.000 ψυχές. Αλλά η διοίκηση Biden προχωρά τάχιστα και τις διαδικασίες για την απονομή δικαιοσύνης σε όσους υποκίνησαν τα θλιβερά επεισόδια στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου. Η Νάνση Πελόζη ήταν ξεκάθαρη. Because he's now gone, thank God, that we, you don't say to a president, do whatever you want in the last months of your administration. The office of President of the United States. Ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται πως κέρδισε τον προκατοχό του και στο ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. 1.700.000 περισσότεροι Αμερικανοί παρακολουθήσαν την τελετή ορκομοσίας Biden από ότι την τελετή ορκομοσίας του Donald Trump το 2017. Την πάγια ελληνική θέση για διάλογο και επίλυση των διαφορών που αφορούν στον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών, επανέλαβε, κυρίες και κύριοι, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Μονόκλο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγα 24 ώρα πριν την έναρξη των διερευνητικών επαφών. Την ίδια ώρα, η Αθήνα ξεκινάει ένα νέο γύρο επαφών για την ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας για τις ελληνικές θέσεις. Ενώ χθες ο Υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε την αύξηση της θητείας από 9 στους 12 μήνες στον στρατό Ξηράς. Την καλόπιστη διάθεση της Ελλάδας για διάλογο με την Τουρκία για την επίλυση της μίας και μόνης διαφοράς, που είναι ο καθορισμός των θαλασσίων ζωνών, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο περιοδικό Μονόκλ.
I've always extended a hand of friendship to Turkey, and I've always encouraged President Erdogan to sit down, discuss about the one main difference that we have, which is the delimitation of our maritime zones. It's a story that goes back decades. We can resolve it, and even if we cannot succeed in resolving the issue ourselves, we can always take it to the international court. That's why international courts exist. Ο 61ος γύρος των διερευνητικών επαφών αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη. Με δεδομένο το κλίμα δυσπιστίας που καλλιεργεί η Άγκυρα, θέτοντας διαρκώς τις αξιώσεις της για ζητήματα εκτός των θαλασσίων ζωνών, ο πήχης για το αποτέλεσμα των διερευνητικών τοποθετείται χαμηλά. Ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκινά έναν νέο γύρο επαφών, ώστε να ενημερωθεί η διεθνής κοινότητα για τις ελληνικές θέσεις, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός επικοινώνησε με τον Αμερικανό γερουσιαστή Μενέντες. Είχα μια ενδιαφέρουσα και επικοδομητική συζήτηση με τον γερουσιαστή Μενέντες, τον συνεχάριν για τα νέα του καθήκοντα ως Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Προσβλέπουμε στην επιδίωξη κοινών στόχων για ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται στην Αθήνα η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας Φλωράνς Παρλή, παρουσία της οποίας θα υπογραφεί η σύμβαση για την απόκτηση των 18 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ. Στο μεταξύ, χθες η κυβέρνηση αποφάσισε με την ΕΣΟ Μαΐου την αύξηση της θητείας του στρατό Ξηράς από 9 στους 12 μήνες. Παραμένει στους 9 μήνες για όσους οπλίτες θα υπηρετήσουν τη θητεία τους σε Εύρο και νησιά, ενώ δεν θα ισχύει η υποχρεωτική στράτευση στα 18. Εξισώνεται η διάρκεια της πλήρους θητείας των στρατευσίμων του στρατού Ξηράς με αυτήν των στρατευσίμων στο πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία σε 12 μήνες για όλους. Καθορίζεται θητεία διάρκειας 9 μηνών για τους υπόχρεους πλήρους θητείας που υπηρετούν σε συγκεκριμένες μονάδες του στρατού Ξηράς, του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας. Νωρίτερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό αποφάσισε την παραμονή των αρχηγών όλων των σωμάτων των ενόπλων δυνάμεων στις θέσεις τους, αποτιμώντας θετικά το έργο τους στην πρόσφατη ελληνοτουρκική κρίση. Εργασιακά και συντάξεις, κυρίες και κύριοι, στο τραπέζι της συνάντησης που έχει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον νέο Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη. Ο Γιάννης Φόσκολος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διευρυμένη σύσκεψη με όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας στην Οδό Σταδίου για όλα τα καυτά θέματα, καθώς η ατζέντα του Υπουργείου Εργασίας για το 2021 είναι πολύ βαριά. Καταρχήν, έχουμε το αγκάθι των εκκρεμών συντάξεων, με τις εκκρεμότητες να ξεπερνούν πλέον τις 300.000. Έχουμε πάνω από 173.000 εκκρεμείς αιτήσεις για κύρια σύνταξη και 120.000 για επικουρική και αρκετές χιλιάδες αιτήσεις για εφάπαξ βοηθήματα. Να πούμε πως είναι κρίσιμη χρονιά το 2021, καθώς και η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στους θεσμούς για εκαθάριση των ληξιπροθέσμων. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα όμως είναι και το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, που θα πρέπει να αναμένεται προς το τέλος Φεβρουαρίου. Εκεί περιλαμβάνονται όλες οι καυτές ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τις υπερορίες, τα ωράρια, έτσι ώστε ένας εργαζόμενος να μπορεί να δουλεύει ως 10 ώρες ημερησίως χωρίς πρόσθετη αμοιβή, αρκεί να συμψηφίζει αυτές τις επιπλέον 2 ώρες με ρεπό ή πρόσθετη άδεια. Υπάρχουν επίσης ρυθμίσεις και για τις απολύσεις με προειδοποίηση. Το επόμενο μεγάλο θέμα είναι το νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση, το οποίο προωθεί η κυβέρνηση, το θεωρεί μείζον θέμα στη μεταρρυθμιστική της ατζέντα και το οποίο θα πρέπει να αναμένεται να εμφανιστεί στο δημόσιο διάλογο προς την άνοιξη. Έχουμε την εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού κουμπαρά για όλους τους νέους ασφαλισμένους από την 1η-1η του 2022. Και φυσικά είναι οι δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, οι δράσεις του Υπουργείου Εργασίας που θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης για την επόμενη μέρα στην αγορά εργασίας, στη βαθιά από τον κορονοϊό αγορά εργασίας. Εκεί Μάλιστα. συμπεριλαμβάνεται και πυλώνας μέτρων κοινωνικής προστασίας για τους πληγέντες, όπως πληροφορούμαστε, αλλά και νέα μέτρα όπως επιδοτήσεις εισφορών για την επόμενη μέρα, όταν σταδιακά θα αποσύρονται οι αναστολές συμβάσεων Μάλιστα. από την αγορά εργασίας. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα μείνουμε στο οικονομικό πεδίο. Μηδενικό ενίκιο και τον Μάρτιο, κυρίες και κύριοι, για τις κλειστές επιχειρήσεις εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Ο Βασίλης Τσεκούρας θα μας ενημερώσει. Απαλλαγή ενοικίου, Λίνα, και το Μάρτιο εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών για τις επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται σφοδρά από την πανδημία. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχουν μείωση ενοικίου κατά 100% και το Μάρτιο, όπως δηλαδή συμβαίνει τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, με τους ιδιοκτήτες να παίρνουν αποζημίωση το 80% του συμφωνημένου ενοικίου. Θα αφορά, όπως μαθαίνουμε, τις κλειστές επιχειρήσεις, ακόμα και αυτές, όπως λένε πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, που θα ανοίξουν λίγο πριν το Μάρτιο. Φωτογραφίζουν δηλαδή ξεκάθαρα τον κλάδο της εστίασης. Τις επόμενες ώρες, Λίνα, αναμένουμε και την υπουργική απόφαση για το επίδομα θέρμανσης, που θα καθορίσει τα ποσοστά επιδότησης σε κάθε έναν από τους 13.000 οικισμούς στους οποίους έχει χωριστεί η χώρα.
Ο Χρήστος Ταϊκούρας τώρα από τη Βουλή είπε ότι προανήγγειλε ένα νέο μέτρο που θα αντικαταστήσει στην πράξη τις επιστρεπτές προκαταβολές. Πρόκειται για την επιδότηση των παγίων δαπανών των επιχειρήσεων. Ενώ την επόμενη εβδομάδα, Λίνα, θα έχουμε και την νομοθετική διάταξη για το καυτό θέμα των επιταγών που λήγουν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και παίρνουν παράταση πληρωμής κατά 75 ημέρες. Να τονίσουμε ότι η συζήτηση στη Βουλή ήταν μετά από ερώτηση του κινήματος αλλαγής για τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε ευχαριστώ πολύ. Και είχαμε κόντρα του Χρήστου Σταϊκούρα, κυρίες και κύριοι, στη Βουλή με την Φόφη Γεννηματά για το Ταμείο Ανάκαμψης και το νόμο για τις επιταγές. Πάμε να δούμε τι έγινε. Ζητώ λοιπόν να έρθει στη Βουλή και να συζητηθεί το θέμα του ελληνικού προγράμματος για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το πρόγραμμα αυτό ξεπερνά την κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχετε λευκή επιταγή, κύριε Υπουργέ, για να το διαχειριστείτε όπως εσείς κρίνετε. Αφορά το μέλλον της χώρας και όχι το μέλλον της κυβέρνησής σας και της Νέας Δημοκρατίας. Το βλέπετε. Άμεση αξιοποίηση. Μέσα στο 2021, κονδυλίων ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης με σημαντική προχρηματοδότηση. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, το μόνο κράτος μέλος, που το ποσοστό της προχρηματοδότησης το 2021 θα υπερβαίνει το 1% του πλούτου της χώρας. Σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Αυτή είναι η επιτυχία της σημερινής κυβέρνησης. Η αναστολή πληρωμών αξιογράφων και η πρόβλεψη χορήγησης διευκολύνησης στους κομιστές αυτών. Την επόμενη εβδομάδα θα έρθει σχετική διάταξη στη Βουλή. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα και συγκλονίζει, κυρίες και κύριοι, η περιγραφή της Ιστιοπλώου που βιάστηκε από τον προπονητή της σε ηλικία 11 ετών. Η συγκεκριμένη αθλήτρια, ενήλικη πια, μίλησε αποκλειστικά στο Open και στον Γιάννη Φραγκουλόπουλο και αναμένεται να καταθέσει στον εισαγγελέα. Διασμός με όλο το νόημα. Εγώ ήμουν τώρα 11 χρονών, εγώ ήμουν σε σοκ, γιατί να με στηρίζουν, θέλανε να με καταστρέψουν. Ήταν μόλις 11 χρόνων. Ένα παιδί που άνοιγε πανιά και ονειρευόταν διακρίσεις στις ανοιχτές θάλασσες. Προσπάθησαν όμως να τις κόψουν τα φτερά απότομα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Απλά εντάξει, δεν ήθελα να το περάσω στην οικογένειά μου τότε. Είναι η αθλήτρια για την οποία ενημέρωσε την εισαγγελία η Σοφία Μπεκατόρου. Πριν από μία δεκαετία περίπου, υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον τότε προπονητή της. Το αδίκημα στη δική της περίπτωση δεν έχει παραγραφεί και θα κληθεί άμεσα να καταθέσει. Επικοινώνησα με τη Σοφία θέλοντα ένα μήνυμα υποστήριξη όπως θα έχει λάβει πολλά άλλα. Δεν είχα πρόθεση να μιλήσω στην αρχή. Έστειλα ένα μήνυμα, τη είπα κάποια πράγματα και τη είπα απ' έξω τι μου έχει συμβεί και έτσι ήρθαμε σε επικοινωνία. Δεν το εκμυστηρεύτηκε αμέσως στους δικούς τους ανθρώπους. Παιδί, 11 ετών μόλις, δεν ήξερε πώς να το χειριστεί. Ερχόμαστε με όλο το νόημα. Πέρασαν 3 χρόνια για το πώς του κούσμου. Και ήσασταν πλέον 14 όταν το κατακλείωκα. Ήμουν 14, ναι. Δεν άντεχα άλλο και έπρεπε κάπως. Όλο το θάρρος να το πω στους γονείς μου. Με το που το μάθανε οι γονείς μου, πήγανε κατευθείαν στην αστυνομία και τη βράδυ που πούνε. Η 20χρονη είναι σήμερα μέλος εθνικής θεοπλοϊκής ομάδας με παγκόσμιες διακρίσεις, αλλά και φοιτήτρια. Όλο αυτό το διάστημα ανέβαινε το δικό της Γολγοθά. Είχαμε πάει, είχαμε ζήσει περιοριστικά μέτρα. Έπρεπε ή να διαφυλάξουν εμένα, οι γονείς μου, ή να γίνει ένας διασυρμός σε ένα ολόκληρο χωριό που θα ήταν πάρα πολύ βαρύ για μένα, είναι 11 χρονών. Οπότε αποφασίσαμε να μην το κινήσουμε νομικά, πέρα από το να απευθυνθούμε στο συμβούλιο του ομίλου, οι οποίοι απλά το θάψαν το θέμα, οι οποίοι απλά κοιτάξαν να με διασύρουν σε ένα ολόκληρο χωριό. Καταγγέλει πως δέχτηκε πόλεμο ακόμη και από τον ναυτικό όμιλο στον οποίο άνοικε τότε. Συνέχισα στον όμιλο, τα άλλαξε ο προπονητής, άλλαξα και εγώ κατηγορία. Και συνέχισα και τότε ήταν που απέκτησα τις περισσότερες μου διακρίσεις μετά που έφυγε αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων. Δεν έφτασε ποτέ στην ομοσπονδία το θέμα. Δεν το πήγε καν ο όμιλος εκεί. Αυτό που το καλύψανε στην ουσία είναι η θητεία του γίνει και αυτή του ομίλου, το διοικητικό του ομίλου. Το έθαψε βαθιά μέσα της για να συνεχίσει. Αλλά το τραύμα δεν θα κλείσει ποτέ. Τώρα που έφτασα μια ηλικία, μπορώ να επέρασω τον εαυτό μου και πιο πολύ και για την οικογένειά μου. Δεν δέχομαι κάποια πράγματα και γι' αυτό κάποια πράγματα πρέπει να βγουν στο φως και να αποκατασταθεί όλη η υπόθεση. Τη συνέβη ότι πιο φρικτό θα μπορούσε να τύχει σε ένα παιδί, σε μια γυναίκα. Δεν έβαλε όμως φρένο στα όνειρά της. Και τώρα θεωρεί ότι ήρθε η στιγμή να ρίξει φως στα σκοτάδια του παρελθόντος της.
Και για ευνόητους λόγους, κυρίες και κύριοι, αποκρύψαμε το πρόσωπο της κοπέλας αυτής και αλλοιώσαμε και τη φωνή της. Το λόγο πια έχει η δικαιοσύνη. Σιωπηλή διαμαρτυρία διοργανώνουν αυτή την ώρα φοιτητικές παρατάξεις, κυρίες και κύριοι, για τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης στο Αριστοτέλειο. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Άρη Κουτσιούκη που θα μας πει περισσότερα. Ήταν ένα δρόμενο λοιπόν που παρουσίασαν φοιτήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με στόχο να αναδείξουν τις αιτίες που προκαλούν τη βία κάθε μορφής σε βάρος των γυναικών, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά στο κάλεσμά τους. Στάθηκαν σιωπηλές στα σκαλιά της φιλοσοφικής σχολής, φορώντας μαύρα μαντήλια, κρατώντας πλακάτ και στη συνέχεια φώναξαν συνθήματα. Θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν αλληλεγγύη, όπως είπαν, σε κάθε θύμα κακοποίησης, αλλά και να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους τόσο στις φοιτήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τις πρώην φοιτήτριες που πρόσφατα κατήγγειλαν περιστατικά παρενόχλησης από καθηγητές τους, όσο και στην Ολυμπιονίκη Σοφία Μπεκατόρου, οι αποκαλύψεις της οποίας άνοιξαν τον ασκότιο όλου Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί, κυρίες και κύριοι, η εξομολόγηση στο Open της αθλήτριας της ιστιοπλοείας που κακοποιήθηκε σεξουαλικά σε ηλικία 11 ετών, όπως σας παρουσιάσαμε. Κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες μιλούν στο σταθμό μας για τη νέα περίπτωση που συγκλονίζει τον αθλητισμό. Και σοκαρισμένοι δηλώνουν προπονητές που δραστηριοποιούνται στην ιστιοπλοεία. Η συγκλονιστική εξομολόγηση στο Open από αθλήτρια ιστιοπλοείας που υπέστη σε ηλικία 11 ετών σεξουαλική κακοποίηση προκαλεί νέο κύμα οργής στους κόλπους του ελληνικού πρωταθλητισμού. Αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό. Οπουδήποτε και αν συμβαίνει, ιδίως στις τρυφερές αυτές ηλικίες που μεγαλώνουν τα παιδιά μας, δεν το ξεχνάνε οι γυναίκες που είναι, θεωρούνται ενήλικες. Φανταστείτε τι μπορεί να συμβαίνει όταν αυτό γίνεται σε παιδιά, σε ανήλικα παιδιά. Με εξαγριώνει, δεν με σοκάρει όμως. Δυστυχώς γνωρίζω ότι είτε λίγο είτε πολύ υπάρχει εκφοβισμός, βία. Μιλώντας στην εκπομπή του Open Ora Ελλάδος, ο πρόεδρος προπονητών ιστιοπλοείας Κωνσταντίνος Μάνθος εμφανίστηκε σοκαρισμένος από τις αποκαλύψεις και τόνισε πως θα φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους. Τι να πω, συγκλονίζομαι καταρχήν. Αυτό το έμαθα εγώ χτες από το δικό στο δελτίο, χτες το απόγευμα. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά μας έρχονται πολύ απότομα. Οποιαδήποτε καταγγελία, ακόμα και ανώνυμη, αν θέλουν να μην εκτεθούν, θα την προχωρήσουμε όσο δεν πηγαίνει. Αλήθεια είναι ότι έμεινα άναυδος με την όλη κατάσταση. Δεν περίμενα ότι υπάρχει τέτοιο περιστατικό στο χώρο της ιστιοπλοείας, διότι θεωρώ ότι είναι από τους πιο καθαρούς χώρους στον τομέα του αθλητισμού. Αυτά τα χρόνια που έχω ασχοληθεί ως αθλητής και ως προπονητής, ουδέποτε άκουσα κάτι αρνητικό, ουδέποτε είδα κάποια κίνηση η οποία να μην μ' αρέσει. Με δημοσίευσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Σοφία Μπεκατόρου έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή των Ολυμπιονικών προς τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, με την οποία ζητούν προσωρινή διοίκηση μέχρι τις εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας στις 14 Μαρτίου. Εν τω μεταξύ, τον ντόμινο παρατήσεων συνεχίζεται, καθώς την παρέτησή του υπέβαλε και ο αντιπρόεδρος Βορείου Ελλάδος, Θανάσης Πατητάρος. Το βράδυ της Πέμπτης, μέλη του Ρουβίκονα κρέμασαν πανό και έγραψαν συνθήματα έξω από το κτίριο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας για να διαμαρτυρηθούν για τη στάση της μετά την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατόρου. Ποσότητα μαμούθ, κυρίες και κύριοι, εκρηκτικών εντοπίστηκε σε σπίτι στη Ζάκυνθο. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. 800 κιλά λοιπόν αμμονιοδυναμίτιδας εντοπίστηκαν σε υπόγειο εγκαταλελειμμένου σπιτιού στην Ζάκυνθο, στην περιοχή του Κερίου. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι ήταν συσκευασμένα σε 32 πακέτα των 25 κιλών το καθένα και είχαν πάνω το κάθε πακέτο είχε το σηριακό αριθμό προέλευσής του. Εκεί πατάνε οι αστυνομικοί και θα έχουν ξεκινήσει τις έρευνες για να δουν ποιος είχε αγοράσει αυτή την ποσότητα. Να πούμε ότι στο νησί υπάρχουν λατομεία τα οποία χρησιμοποιούν αυτό το εκρηκτικό υλικό. Ωστόσο, ήταν αποθηκευμένα σε εγκαταλελειμμένη οικία, η οποία μάλιστα έχει υποστεί και ζημιές από τις τελευταίες πυρκαγιές, και δεν έχει δηλωθεί κλοπή τέτοιου όγκου εκρηκτικών τους τελευταίους μήνες στο νησί. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης για τη τήρηση των μέτρων για τον κορονοϊό αλλά και για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Και η κάμερα του Open ήταν εκεί. Ενταντικοποιούνται οι έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας στην Αθήνα για την τήρηση των μέτρων αλλά και για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας σε ταλαιπωρημένες περιοχές του κέντρου. Ευρεία επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε συνοικίες όπως η Κυψέλη και στην περιοχή γύρω από το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ήδη από τα πρώτα λεπτά της επιχείρησης οι αστυνομικοί βεβαιώνουν παραβάσεις.
Οι έλεγχοι όχι μόνο με σταθερά μπλόκα αλλά και με κινούμενες περιπολίες και συντονισμένες επιχειρήσεις όπως αυτή που κατέγραψε η κάμερα του Open συνεχίζονται καθημερινά την ίδια ώρα που το κέντρο της Αθήνας παρουσιάζει υψηλό αριθμό κρουσμάτων. Χθες Πέμπτη στον κεντρικό τομέα καταγράφηκαν 64 κρούσματα από τα συνολικά 509 κρούσματα σε όλη τη χώρα. Η πλειοψηφία των πολιτών φαίνεται να τηρεί τα μέτρα. Οι αστυνομικοί ζητούν από τους περαστικούς να δείξουν το SMS για τη μετακίνησή τους. Δεν λείπουν βέβαια και οι εξαιρέσεις. Οι αστυνομικοί κόβουν πρόστιμο σε πολίτη που δεν φορά τη μάσκα του. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν πάνω από 70 έλεγχοι, ενώ βεβαιώθηκαν 27 παραβάσεις από τους αστυνομικούς της Ελλάς και της Δημοτικής Αστυνομίας. Το επόμενο διάστημα, οι έλεγχοι της αστυνομίας θα γίνονται όλο και πιο αισθητοί ακόμα και σε γειτονιές του κέντρου. Από την περιοχή του Εύρου, κυρίες και κύριοι, μετέφεραν στην Ελλάδα από την Τουρκία παράτυπους μετανάστες, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έπεσαν στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας. Το οργανωμένο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε είχε πλοκάμια που ξεκινούσαν από την Τουρκία και βασική δίωδος προς την Ελλάδα ήταν Μίνα Καραμίτρου, παράνομα μονοπάτια στην ακριτική περιοχή. Ακριβώς, Λίνα, και μάλιστα η κωδική ονομασία της επιχείρησης που έστησε το οργανωμένο έγκλημα της ασφάλειας Αττικής ήταν Ριβιέρα, καθώς εδώ και αρκετό καιρό είχαν την πληροφορία ότι το εγκληματικό κύκλωμα έχει την έδρα του στην Τουρκία, εκεί συγκεντρώνει τους παράτυπους μετανάστες και μετά από τα παράνομα σημεία που υπάρχουν στην περιοχή του Εύρου μεταφέρει στην Ελλάδα τα άτομα αυτά και λίγο αργότερα με αυτοκίνητα τα μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για ένα πολυδέδαλο, όπως βλέπετε και στο σχεδιάγραμμα, μια πολυδέδαλη συμμορία. 9 άτομα έχουν συλληφθεί και άλλα 29 αναζητούνται. Όλοι τους είναι αλλοδαποί, ενώ αυτό που έχει αξία να σας πω είναι ότι ένας από αυτούς είναι μόνιμος κάτοικος της Τουρκίας, ενώ όλοι οι υπόλοιποι που βρίσκονται στην Ελλάδα ήταν γιατί είχαν υποβάλει αιτήματα ασύλου. Μάλιστα. Μίνα Καραμίτρου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Αμέσως μετά, Style Me Up στις 3 και 4 κάθε μέρα σεφ και στις 8 το βράδυ το Ράδιο Αρβίλα. Αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.